πρότεινα στην Δημαρχιακή την μετατόπιση του περιπτέρω ιδιοκτησία Θεοδωράκη Νικολάου κατοίκου τη Μεσολογίου κατά 3 μέτρα προ το οικόπεδο ιδιοκτησία του Δήμου Μεσολογίου. Σύμφωνα με το τοπογραφικό σκαρύφημα. Και εισηγούμε λοιπόν για την έκκληση τη μετατόπιση του παραπάνω περιπτέρου. Δεν παραβρέθηκε ο κ. Στέκας. Παρευρέθησαν οι εξής. Αναγωστόπουλος, Τσακούμης, Μπούτης, Ματζουράδος, Πουλής. Τα περίπτερα τοποθετούνται επί των πεζοδρομίων, των δρόμων, των πλατιών, στους δημοτικούς και κοινοτικούς κήπους και στα άρση. Άρα λοιπόν είναι ξεκαθαρισμένο, δεν μπορεί να μπει σε κάποιον ιδιωτικό χώρο. Άρα λοιπόν υπάρχει. Παρακαλώ, αυτό έχει σημασία. Παρακαλώ. Μιλάμε λοιπόν. Είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Ακριβώς κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς κύριε Δήμαρχε, θα σας πω. Ο νόμος λοιπόν που είναι σαφής μιλάει για κοινόχρηστους χώρους. Άρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το περίπτερο να τοποθετηθεί σε χώρο της ιδιωτικής περιουσίας του Δήμου. Πρέπει να είναι πεζοδρόμιο, πρέπει να είναι κοινόχρηστος χώρος. Όμως όπως γνωρίζετε, η περιοχή του Μεσολογγίου και η πόλη έχει κτηματογραφηθεί. Όπως εμείς όλοι έχουμε ταυτότητα, το ίδιο ταυτότητα έχουν και τα ακίνητα. Αυτός είναι ο σκοπός του κτηματολογίου. Έτσι λοιπόν τα ακίνητα που είναι ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο που τώρα εδώ συνεδριάζεται πίσω από την Πινακοθήκη, ανήκουν σε τρεις κυρίους. Αυτά λοιπόν τα ακίνητα πίσω από εδώ, το ακίνητο δεν είναι ενιαίο, αλλά χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το ένα προς βορρά είναι της ιδιοκτησίας του ΚΤΕΛ που προηγουμένως είχατε κάποιο θέμα για να το αγοράσετε. Το μεσαίο ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δήμου, το οποίο το απέκτησε με χρησικτησία, και το τρίτο, σύμφωνα με το κτηματολόγιο, ανήκει σε άγνωστο κύριο. Αυτό λοιπόν το ακίνητο που ανήκει σε άγνωστο κύριο δεν είναι κοινόχρηστο, διότι αν ήταν κοινόχρηστο θα είχε ειδικό ΚΑΕΚ. Έτσι το λένε στο κτηματολόγιο. Έχει αριθμό που, όπως έχουν όλα τα κίνητα. Αυτός όμως άγνωστος κύριος είναι πολύ γνωστός. Αυτό λοιπόν το ακίνητο ήταν στην ιδιωτική περιουσία του ΟΣΕ και είναι ακριβώς το κτίριο εδώ που εσείς σήμερα το θέλετε να είναι η ιδιοκτησία σας. Όμως το κτηματολόγιο δεν το φέρει σαν ιδιοκτησία σας. Από τη στιγμή που εξήγησα το νομικό θέμα και αν πάρετε αρνητική απάντηση που δικαίωμά σας είναι, αρνητική θέση στο όλο θέμα, τότε είναι βέβαιο ότι λύνετε τα θέματα και για ποινικές διώξεις τις οποίες αναμφίβολα θα ζητήσουμε. Προς αποφυγή λοιπόν δικαστικών αγώνων και διενέξεων για αυτό το θέμα που είναι ξεκάθαρο που είναι ξεκάθαρο να το έχει ο αρχήτης. Απειλείτε. Προς αποφυγή δικαστικών αγώνων. Γιατί δεν είναι μέσα στις προθέσεις. Είμαστε μαθημένοι εμείς, κυρία. Δεν είναι όμως μαθημένος ο Θεοδωράκης. Ούτε ο Ζαποτιώτης. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δεν παρεμπινεύετε, διότι η απειλή. Συγγνώμη κύριε Επειδή είπατε ότι σας απειλώ, όπως καλά γνωρίζετε ως νομικός, ως δικηγόρος, έγκριτος, η απειλή σημαίνει ότι εμπεί φόβο. Δεν νομίζω ότι φοβήθηκε κάποιο από τα μέλη από την υποβολή κάποιες μηνύσεως. Αντίμονο, ο φόβος εγώ νομίζω ότι μιλάτε σε παιδάκια τώρα εδώ μέσα. Όχι, κύριε Πρόεδρε, και το ξέρω. Ότι θα δηλαδή την απειλή για το ποινικό δεν την είπατε. Εγώ ξέρετε είμαι κατά της μετατόπισης, αλλά δεν δέχομαι να με απειλεί κανένας εδώ μέσα. Εδώ κάνω ελεύθερο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σα ρωτώ. Φοβηθήκατε. Ναι. Αν με ρωτήσεις εμένα, δεν ξέρω τι ακούω. Όχι, άρα λοιπόν δεν φοβηθήκατε. Όχι σήμερα αυτά. Οκ.
κύριο Σπλάκα. Ένα έργο και ήταν και τα περίπτερα να φύγουν κάποια στιγμή και όλα να φύγουν. Δεν θέλει ο λαό. Μισό λεπτό να τελειώσει η συνάντηση. Εισφέρω και μία φορά. Δεν είπαμε τίποτα. Τρία μέτρα παραπίσω είπαμε. Τα τρία μια αυτιά, με τέσσερα και με κάνει κουσουζέ. Αυτό είπαμε. Τίποτα παραπέρα. Και δεν πρέπει να μετακομιστεί. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Πρεσβευτή. Τελειώσαμε. Εδώ δεν ψηφίσω. Λοιπόν, αυτό που εξελίσσεται εδώ, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, ως απειλή, είναι ακριβώς η υπηρέτηση των καθήκων της από όλες τις πλευρές. Και αν θέλετε, διαφύλαξε και το σώμα, επειδή δεν γνωρίζει νομικά, να σταθεί όπως πρέπει να σταθεί. Τα υπόλοιπα, νομίζω, έτσι είναι συνάγω και δεν κύριε Πλαγιά, κάτω ένα μεγάλο λάθος. Συμπήρει νότερα η κυρία Τάσου, ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δικηγόρο. Εμείς όλες τις αποφάσεις της Δημαρχιακής και στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχονται μετά από απόφαση και γνωμοδότηση. Και πάντα στις Δημαρχιακές και υπηκονόμενες τις μαρτυρίες παρευρίσκεται ο δικηγόρος μας, ο κύριος Κουλιάδης. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ένα θεωρώ ατόπιμα την ποινική απειλή. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν ο φίλος της συνάδελφος ήξερε τα δημοτικά περιστατικά. Ήξερε δηλαδή πού προβάλλει τι. Εγώ από την αρχή τάσομαι ειλικρινά να μην φύγει το περίπτερο από εκεί. Και το λέω, θα το ψηφίσω αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και νομικοί λόγοι, υπάρχουν και πραγματικοί λόγοι. Δεν είναι δηλαδή το περίπτερο που χαλάει το μόνο αυτό. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλα τρία περίπτερα εδώ πέρα που είναι, πρέπει να κοιταχτεί συνολικά αυτό το πράγμα. Το δεύτερο που ήθελα να πω, εγώ δεν είπα, για τη συνάδελφο είπα το εξής. Πράγματι έθεσε τις βάσεις νομικά το πώς πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και πέρα, κακουφάγει πραγματικά, ρε παιδιά, και αν έκανα λάθος, ζητάω συγγνώμη. Μεγιστοποίησαμε ένα θέμα. Και δεν μίλησα καθόλου για το περίπτερο. Μεγιστοποίησαμε το γεγονός. Εγώ δεν είπα την γνώμη. Ναι. Μεγιστοποίησαμε ένα γεγονός που ανέφερε η κυρία, που είναι αυτονόητο. Δηλαδή, ποιος εδώ μέσα δεν πιστεύει ότι τι κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο εκδίδει διοικητικές πράξεις. Αυτές οι διοικητικές πράξεις εκ των πραγμάτων είναι στην αίρεση αυτού που θα του υπερασπιστούμε ή θα τα έχουν τα δικαιώματα. Θα πάει στα δικαστήρια. Αυτό το πράγμα πηγαίνει. Δεν είπε κάτι διαφορετικό. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Απλά πράγματα. Δεν είπε δηλαδή κάτι ότι θα πάμε εμείς στα δικαστήρια. Άλλο το διοικητικό δικαστήριο. Για να πούμε. Να τελειώσω. Άλλο το διοικητικό και άλλο το διοικητικό. Γι' αυτό αγωγήσω. Είναι συμφέρον, δεν είναι ποινικό. Και τι βλέπω. Επειδή είναι συμφέρον, δεν πάει προς τον διάδρομο, δεν τελειώσω. Πάμε τώρα στο διάδρομο. Τώρα όσον αφορά το. Θα πάω στην εισήγηση του Δημάρχου, ο οποίος είπε μία μόνο κουβέντα. Για λόγους εισηγητικής. Όχι, δεν παθόρε, δεν μίλησα. Στην εισήγηση. Δεν κάνετε εισήγηση στα κοινά. Και είπατε μετά τα πετσούκια. Και εμείς, δεν είπα αυτό μόνο. Και ουσία σπόλη, βεβαίως. Γιατί είστε ουσία σπόλη, βεβαίως. Η εισήγηση του Δημάρχου έχει να κάνει με την αισθητική. Η αισθητική αλλάζει για τρία μέτρα. Η αισθητική του χώρου αλλάζει με την απομάκρυνση του περιφέρου και ποιο όχι με την μετατόπιση τριών μέτρων. Η αισθητική θα παραμένει ίδια. Και κατά δεύτερο, η αισθητική του χώρου συνολικά αλλάζει όταν ανοιχτεί και η οδός κλεισόν θα πέραν. Να πάει στα λεφτά εσύ κύριε Τέγω Βασιλουλιάνο, που έχουμε ανοιχτεί όμως. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παλιούρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σου δείχνετε την εκεί πέρα. Ακούς τη λέω. Παρακαλώ. Αυτό το οικόπεδο, γιατί μισό δεν το ξέρει. Παρακαλώ, τώρα κύριε θα κάνω μήνυση. Τώρα. Λέω τώρα. Έλα παιδιά, φύγε. Ποιος είναι ο κάθε ένας εδώ πέρα έχει σχηματίσει τη γνώμη με αυτά που πει συνάδελφος, αυτά που ακουστήκανε, μπαίνει στην ψηφοφορία το θέμα. Κοιτάγιας Βασίλειος. Όχι. Όχι. Τσακώμης Αποστόλης. Παρόν. Παρόν. Κύριος Πουλής. Όχι. Όχι. Ο κύριος Μαστραπάς. Όχι. Κύριε Ατζικώστα. Όχι. Κύριος Πανός. Όχι. Κύριος Κόντος. Όχι. Όχι. Κύριος Κατσίνας. Παρόν. Παρόν. Κύριος Παναγιωτόπουλος. Όχι. Κύριος Μπούτης. Όχι. Κύριος Ματζουράτος. Όχι. Κυρία Φουκάδα. Άρα πρέπει να. Κύριος Ελβιζάνος. Όχι. Όχι.
Κύριο Καραπά. Όχι. Κύριο Παπα-Νικολάου. Όχι. Κύριο Στέγα. Όχι. Κύριο Παλιούρα. Όχι. Κύριο Μπαλαβάη. Όχι. Κύριε Τσαμαριά. Όχι. Κύριο Πλάκε. Όχι. Και εγώ όχι.